Καλησπέρα, παιδιά. ο κόστα εδώ. Σήμερα θα κάνουμε το unboxing ενό προϊόντο που, όπω έχετε καταλάβει, έρχεται απευθείας από το eco.gr. Τα παιδιά στο παρελθόν μου είχαν στείλει κι άλλο ένα πακέτο, το CK104 τη Modus Speed, το οποίο είχαμε ανοίξει στο κανάλι. Μετά από καιρό ξαναμιλήσαμε και μου λένε: Έχουμε ένα όμορφο ποντίκι το οποίο θα θέλαμε να σου στείλουμε να κάνει το unboxing, το review και να το δούμε κι εμεί μαζί από σένα και να δούμε τι ακριβώ κάνει και πώ το κάνει. Και έτσι έφτασε στα χέρια μου το ποντίκι της SteelSeries Rival 500. Ξέρετε οι περισσότεροι από εσάς ότι είμαι κάτοχος ήδη ενός ποντικιού της SteelSeries του Diablo 3 το οποίο είναι τρομερό ποντίκι και κάπως έτσι θα κάνουμε σήμερα το unboxing ενός ακόμη προϊόντος της εταιρείας την οποία θεωρώ από τις καλύτερες στο χώρο σε αρκετά και κατασκευαστικά και σε βάση software και θα τα πούμε όλα σιγά σιγά. Τι το ιδιαίτερο έχει αυτό το ποντίκι λοιπόν, Το ποντίκι αυτό είναι σχεδιασμένο για MMO παιχνίδια και για mobile games όπω είναι το Lolly Dota. Όπω βλέπετε κιόλα, έχει κάποια buttons από το πλάι. Συνολικά έχει 15 προγραμματιζόμενα κουμπιά, τα οποία είναι μοιρασμένα ομοιόμορφα πάνω στο ποντίκι. Αυτό που κεντρίζει σίγουρα το βλέμμα είναι αυτή εδώ η πλευρά. Θα τη δούμε και μέσα. Μόνο αυτή η πλευρά έχει 1, 2, 3, 4, 5, 6 κουμπιά. Τα δύο κάτω όπως βλέπετε είναι flick down, δηλαδή πηγαίνουν προς τα κάτω. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Έχει optical sensor και μετράει CPI. Σε αντίθεση με τις περισσότερες εταιρείες στον χώρο των ποντικιών, η Steel Series προτιμάει να φτιάχνει ποντίκια που μετράνε CPI και γι' αυτό το κουμπάκι αυτό είναι CPI changer θεωρεί τουλάχιστον από όσο είχα δει και τότε που έκανα το review και το unboxing του Diablo ότι είναι πιο αξιόπιστος και πιο αποδοτικός τρόπος για να διαχειρίζεσαι το σύστημά σου και να μπορείς να φτιάξεις ένα αποδοτικότερο ποντίκι. Τέλο πάντων το CPI sensor του πάει από 116.000 CPI τα οποία είναι υπερβολικά πάρα πολλά. Σκεφτείτε ότι εγώ με τον Diablo παίζω γύρω στα 4.500, 4 κάπου εκεί πέρα είναι, δηλαδή είναι overkill τα τόσα πολλά. Αλλά υπάρχουν επιλογέ. Είναι αρκετά βαρύ ποντική, είναι στα 129 γραμμάρια και οι διακόπτε του, τουλάχιστον οι δύο κεντρικοί, που είναι και αυτοί που μα καίνε περισσότερο, υποστηρίζουν ότι μπορούν να αντέξουν έω 30 εκατομμύρια κλικ. Που ξέρετε, ότι όσοι παίζετε LOL ή DOTA ή κάποιο MMO, ότι είναι. Πατήματα τα οποία μπορεί να τα φτάσει κάποια στιγμή, δεν είναι κάτι το οποίο δεν, είναι, το οποίο δεν γίνεται. Επίσης ένα χαρακτηριστικό του είναι ότι έχει μέσα ε, ένα μηχανισμό δόνησης ο οποίος αναλαμβάνει να δονείται σε διάφορα μοτίβα. Δηλαδή αν συμβεί κάτι στο παιχνίδι ας πούμε, αν σου επιτεθούν ή σε χτυπήσουν ή κάποια άλλα διάφορα μοτίβα τα οποία νομίζω μπορείς να τα ρυθμίσεις και εσύ μέσα αναλαμβάνει να χτυπήσει ώστε να καταλάβεις μόνο και μόνο από τη δόνηση τι έχει συμβεί. Το οποίο το θεωρώ το. Πάμε όμως να το ανοίξουμε να δούμε πως είναι το πακέτο μέσα. Το πρώτο πράγμα που βλέπουμε φεύγει αυτό εδώ είναι το εσωτερικό κουτάκι Rise to the Challenge και μας καλωσορίζει ένα manual το οποίο είναι Quick Start Guide και μέσα έχει Κάποιες βασικές οδηγίες, όπω και σου λέει τι κάνει ένα button lock που έχει κάτω, ένα κουμπάκι το οποίο αναλαμβάνει να κλειδώσει τα δύο κάτω κουμπιά ώστε να μην τα πατάς κατά λάθο. Είναι plug and play και με το που το βάλει, αναλαμβάνει να κατεβάσει το Steel Series Engine με τη μία. Είναι αρκετά όμορφο ποντίκι, αυτό είναι, και κάνει εντύπωση γιατί έχει κολλημένο το αυρολέξ εδώ πάνω για να μην χτυπιέται. Γενικά, η αποστολή των πακέτων από το κατάστημα είναι άψογη, έρχεται πακεταρισμένο σοδεπάι πάει, και προσέχουν πάρα πολύ το πώ θα το συσκευάσουν. Και το προηγούμενο πληκτρολόγιο και αυτό ήρθε άψογα. Και διάβαζα και σε αξιολογήσει του καταστήματο ότι όλοι είναι ικανοποιημένοι με αυτό. Πάμε να δούμε όμως το ποντίκι, είναι μέσα σε ένα φρολέξ γύρω γύρω τυλιγμένο Δεν έχει πολλά πράγματα, αυτό είναι one way, μόνο το ποντίκι, δεν έχει κάτι άλλο Μας πάει στην άκρη και αυτό Και περνάμε κατευθείαν στο ποντίκι Το οποίο, το πρώτο πράγμα που θα δούμε είναι το καλώδιο Το καλώδιο του είναι αρκετά μεγάλων διαστάσεων, παίζει να είναι Περίπου στα, στο 1,5 με 2 μέτρα. Και αν βλέπετε, δεν έχει φασματινή επένδυση. Κάτι το οποίο όμως δεν το κάνει λιγότερο ανθεκτικό. Από ό,τι σου έχω διαβάσει, είναι αρκετά ανθεκτικό και στιβαρό. Και πάμε να περάσουμε και στην κεφαλή. Η USB του κεφαλή του είναι από την άλλη λίγο περίεργη. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιου είδου επένδυση σε και πληκτρολόγιο Είναι από αυτέ που αναλαμβάνουν να μπορεί να λυγίσει σε οποιαδήποτε συνθήκη χωρίς να στσαλακώνεται ή να σπάει το καλό, το οποίο το θεωρώ καλό, παράδοξο αλλά καλό και είναι απλό USB 2 μέσα, δεν έχει κάτι το ιδιαίτερα αξιόλογο. Επίσης λέει ότι download software here, σας λέει αν δεν το κατεβάσει αυτό μετά να μπείτε να κατεβάσετε το SteelSeries Engine με τη μία. Και αμέσως περνάμε στο ποντίκι, να σας το φέρω όσο πιο κοντά γίνεται για να δείτε, πάνω βλέπουμε τα δύο button, τα οποία έχουν αρκετά καλή ανάδραση. Όσοι παίζετε MOBA, Diablo κλπ. Κλ, ξέρετε πόσο σημαντικό είναι να αναπηδά μέσα στο ποντίκι, μια και τα κλικ ειδικά από το δεξί είναι πάρα πολλά. Είναι για δεξιόχειρο στο ποντίκι. Έχουμε πάνω το CPI Changer που αλλάζει ανάμεσα στα δύο preset που μπορείς να φτιάξεις για να ρυθμίζεις το CPI σου, δηλαδή σου επιτρέπει να κάνεις δύο προφίλ χαμηλό ή ψηλό ή όπως εσένα σε βολεύει. Επίσης αυτό εδώ το button ρυθμίζεται και μπορείς να το ακουμπάς με το πλαϊνό δάχτυλό σου. Είναι αρκετά σκληρό αλλά έχει καλή ανάδραση και αυτά εδώ μπροστά είναι και αυτά αρκετά σκληρά μπορώ να πω. Ειδικά αυτό εδώ είναι λίγο πιο σκληρό από αυτό. Είναι κυρίως αυτά για μπρος πίσω στις σελίδες οι περισσότεροι τα χρησιμοποιούμε σε τέτοια ποντίκια. Περνάμε στον πρωταγωνιστή που είναι αυτή η πλευρά εδώ πέρα και βλέπουμε τα buttons. Όλα τα κουμπιά όπως βλέπετε είναι αριθμημένα και έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6. Αυτά λέγονται flick down κουμπιά γιατί στην ουσία με το χέρι σου το χτυπάς προς τα κάτω, δεν το κουμπάς προς τα μέσα. Και αυτός ο διακόπτης αναλαμβάνει να κλειδώσει τα κουμπιά ώστε να μην μπορείς να τα πατήσεις σε περίπτωση που θες να παίξεις και δεν θες να καταλάβεις να τα πατάς Επίση, αυτή εδώ η περιοχή είναι για να αναπαύεται ο αντίχειρα αρκετά καλό. Αν και η αλήθεια είναι ότι θα περίμενα να είναι μπάτον, η αλήθεια είναι ότι σε ένα ποντίκι με τόσα κουμπιά χρειάζεται μια σταθερή περιοχή για να μπορεί να ελέγχει όλα τα γύρω κουμπιά. Ο αισθητήρα του είναι αρκετά καλό, είναι PixArt PMW, ο οποίο είναι αισθητήρα οπτικό. Τον βλέπετε κι εσεί. Ε, έχουμε τρία pads για να το συγκρατούν το ποντίκι. Οι επιφανεί του, λοιπόν, εδώ πέρα, αυτέ εδώ είναι ενισχυμένε λαβέ. Είναι όπω βλέπετε σχεδιασμένοι ανάγρυφοι για να μην γλιστράει το χέρι και λίγο από εδώ για να μπορείς να κουμπά το χέρι σου. Rubberized, αλλά σκληρό rubberized, το οποίο εγγυάται ότι δεν θα ξεχτίζει εύκολα. Και από την άλλη πλευρά, από εδώ, βλέπουμε ακόμα μια τεράστια επιφάνεια με σκληρό rubberized υλικό. Εδώ πέρα είναι λίγο πιο soft η πλάτη. Και εδώ πέρα είναι το σήμα, το λόγο της εταιρεία, το οποίο αναβοσβήνει όπως και η ροδέλα. Αλλά θα περάσουμε στη ροδέλα αμέσω. Και εδώ μέσα στο πίσω μέρος κρύβεται ο μηχανισμός ο οποίος αναλαμβάνει να δονεί το ποντίκι ανάλογα με το τι γίνεται στο παιχνίδι μας. Η ροδέλα τώρα. Η ροδέλα λοιπόν είναι τριών δρόμων, δεξί, αριστερό και προς τα κάτω. Άρα μπορείς να κάνεις τρία κλικ, τα οποία προγραμματίζονται πλήρως όπως και όλα τα κουμπιά επάνω. Και αναβοσβήνει και αυτή σε RGB φωτισμό ο οποίο ρυθμίζεται μέσα από την εφαρμογή. Επίση, η αίσθησή τη είναι σε ένα mode, δεν είναι όπω τα Logitech τα ποντίκια που κλειδώνουν σε δύο mode, είτε σε αυτό το mode το οποίο ανεβοκατεβαίνει, είτε στο γρήγορο που φεύγει. Έχει αρκετά καλή αίσθηση και νομίζω προσφέρει ένα καλό έλεγχο στι σελίδε. Μπροστά βλέπουμε το καλώδιο, το οποίο είναι ενισχυμένο για να μην τσαλακώνεται ή σπάσει, το οποίο είναι αρκετά καλό addition. Και κάτι το οποίο δεν το έχω ξαναδεί σε ποντίκι. Αν μου πει ε, σιγά και τι έγινε, πιστέψτε με, άμα είστε λίγο χομπίστε και ασχολείστε με 3D printing, νομίζω ότι το εκτιμήσετε. Το βλέπετε αυτή την περιοχή. Αυτό εδώ το πράγμα βγαίνει διένει και η εταιρεία σα επιτρέπει αυτό το, το πράγμα να το κατεβάσετε. Υπάρχει ένα αρχείο online το οποίο κατεβαίνει και ανοίγει σε 3D modeling πρόγραμμα και μπορείτε είτε να το εκτυπώσετε είτε να αλλάξετε εδώ πέρα τη γραμματοσυρά, να γράψετε check για παράδειγμα, ότι εσεί γουστάρετε. Και αφού το εκτυπώσετε και φτιάξετε το δικό σα μοτίβο, σχέδιο, ότι γουστάρετε ή χρώμα, γιατί κάποιοι μπορούν να εκτυπώσουν σε διάφορα χρώματα. Να το ξανακουμπώσετε στο ποντίκι και να του δώσετε το δικό σας στυλ Το οποίο το θεωρώ κάτι ιδιαίτερο και πρωτότυπο απλό μένα, αλλά ιδιαίτερο Αυτό είναι το ποντίκι Πάμε να δούμε τώρα πως ανάβει Όπως βλέπετε τα χρώματα του είναι διαφορετικό το mode, ε, το preset του Άλλο mode εδώ, άλλο mode εδώ Αρκετά καλό, αρκετά ενδιαφέρον Και κάνει μια αναλλαγή ή όχι Η ροδέλα σίγουρα κάνει αναλλαγή Αλλάζει σε διάφορα χρώματα Το πίσω μέρος όχι Αλλά αυτό αλλά αλλάζουν. Μπορείτε να βάλετε διάφορα mode, διάφορα, διάφορα χρώματα, είναι full RGB. Στο χέρι κάθεται αρκετά καλά. Όπω βλέπετε, το μήκο του ποντικού είναι αρκετά μικρό, δηλαδή δεν είναι τεράστιο. Το πλάτο του είναι αρκετά μεγάλο. Είμαι ένα άνθρωπο ο έχει πάρα πολύ μεγάλα χέρια και μπορώ να πω ότι κάθονται αναπαυτικά επάνω. Ο αντίχειρα ακουμπάει πάνω εδώ, να ενοχλείται από οτιδήποτε άλλο. Τα χέρια μου κάθονται αρκετά καλά και μπορώ να πω ότι έχω καλό έλεγχο. Η αλήθεια είναι ότι αν κλείσει τα μάτια και, και προσπαθήσει να δει εδώ πέρα το τι θα πατήσει, μπορούν να μείνουν στη μνήμη και να θυμάσαι τα μοτίβα, τι βάζει στο inventory σου, τα skills σου, οτιδήποτε. Η αίσθησή του είναι αρκετά καλή. Ρυθμίζεται full όπω εσεί θέλετε και είναι αρκετά καλό. Κάθεται ωραία. Κάθεται πολύ ωραία στο χέρι και μπορώ να πω ότι είναι λίγο πιο αναπαυτικό από τον Diablo, βασικά είναι αρκετά πιο αναπαυτικό. Αν και βαρύ ποντίκι, σε ένα καλό mouse πάντα δεν θα προσέξετε τόσο πολύ το βάρο σα. Το έχω πει πολλέ φορέ ότι το χέρι προσαρμόζεται στο βάρο του εξοπλισμού και στο πώ είναι φτιαγμένο ο εξοπλισμό, είτε ποντίκι είτε πληκτρολόγιο. Και δεν πάνε να έχετε φθηνό ή ακριβό ποντίκι, βαρύ ή ελαφρύ. Το χέρι σα θα μάθει μια χαρά πάνω σε αυτό και θα χειρίζετε τον εξοπλισμό σα όπω αυτό συνηθίσει. Γι' αυτό η συνήθεια θα μπορεί να υπερνικήσει σε κάποιε περιπτώσει όσου για το αν θα αγοράσουμε όχι κάτι τέτοιο. Η τιμή του, η τιμή του αυτή, αυτή, τη στιγμή νομίζω είναι γύρω στα 76 ευρώ αν δεν κάνω λάθος. Σας ξαναλέω ότι τσεκάροντας στο Scrooge είδα ότι είναι η πιο φθηνή τιμή που υπάρχει για το συγκεκριμένο ποντίκι στην ελληνική αγορά, τουλάχιστον από το κατάστημα My God. Τσεκάρετε στην περιγραφή όλα τα link που θα σας έχω σχετικά με το κατάστημα και με το ποντίκι στη σελίδα τους θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά που με τίμησαν και που μου προτίμησαν το κανάλι για να κάνουμε το unboxing και εσά όλου που κάτσατε έως το τέλο για να δείτε το ποντίκι. Κώστα εδώ, τσεκτεκνάμε και εμεί θα τα πούμε σε ένα επόμενο unboxing. Γεια σα, παιδιά!